ιστόρια του παρόντα νόμου καταρτίζουν τον πολυπολιτισμό του εντό του πρώτου τριμήνου του 2011. Είμαστε υποχρεωμένοι εμεί τον πολυπολιτισμό του καλλιτεχνικού Δήμου μέσα από τι πρώτε μέρε να το κατακτήσουμε. Παρέμβαση 2. Στον προπολιτισμό του νέου Δήμου εγγράφονται υποχρεωτικά όλε τι υποχρεώσει και οι απαιτήσει του συναντούμενου Δήμου και κοινοτήτων. Μέχρι την κατάρτιση και ψήφιση του προπολιτισμού του νέου Δήμου και πάνω σε όχι αργότερα από την αναπέμπτη προσδοκία, οι προπολιτισμοί των Δήμων και των κοινοτήτων που συναντούνται εκτελούνται ω 12η του προπολιτισμού του 2010. Αυτό σημαίνει τώρα και με εμάς εδώ. Δηλαδή αυτή τη στιγμή τα νούμερα έχετε μπροστά σας στην εισήγηση του κυρίου Κοντού. Τα ποσά που αναφέρονται είναι το 1/4 του προϋπολογισμού των νομικών προσώπων του 2010. Αυτό σημαίνει, παράδειγμα, αναφερόμαστε στην επιχορήγηση του ΚΑΠΗ. Αναφέρεται το ποσό των 80.000 ευρώ. Αυτό είναι το 1/4 του προϋπολογισμού του 2010, που σημαίνει ότι σήμερα εμείς η επιχορήγηση προ το ΚΑΠΗ, το ανώτατο πλαφόν θα είναι το τρίμηνο μέχρι 80.000 ευρώ, το μήνα δηλαδή 80.000 25.000. Με μια παρατήρηση ότι δεν θα δοθούν όλα αυτά τα ποσά στα πλέον νομικά πρόσωπα, απλώ οι εκφορήσει θα αφορούν μόνο ανελαστικέ δαπάνε και κυριολεκτούμε όταν αναφερόμαστε μόνο σε δαπάνε μισοδοτικέ και κάποια άλλα. Ανέχεια έξοδα όπως φέρνει μια τηλέφωνα. Δεν σημαίνει ότι τα αναγραφόμενα ποσά θα δοθούν τελικά και στα νομικά αυτά πρόσωπα. Επειδή μάλλον θα ερωτηθώ, αναφέρονται μόνο τα τέσσερα νομικά πρόσωπα του τέλους του Κολαγού, δεν αναφέρονται του τέλους του Παπάγου, γιατί από ό,τι μου είπε ο οικονομικός διευθυντής του τέλους του Παπάγου, δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Επομένω, από τα αγγλία να κρατήσει, θα του πούμε, πέστε μα και εσύ μια ανάγκη σα για το 2011 κατά μήνα. Οι ανελαστικές, πες μας ποια είναι τα έσοδά σας και πες μας βεβαίως γιατί αυτές οι υποχρεώσεις που δεν μπορεί να μην γίνουν. Θα σας πω πάνω κάποιος, εγώ η εκδήλωση του 25 Μαρτίου δεν μπορεί να μην κάνει ξέρω την εκδήλωση το πνευματικό κέντρο. Έτσι, ή ξέρω εγώ μπορεί να σου πει ότι έχω υποχρεώσεις διότι έχω συμβάσεις που τρέχουν και λίγουν το Μάιο, όπως έχει το πνευματικό κέντρο. Έτσι. 5 ή 6 συμβάσεις μέχρι τις 12 Μαΐου. Αυτά θα πρέπει να τα δώσουμε τα λεφτά. Και θα πρέπει να τα δώσουμε και με βάση βεβαίως τι έσοδα έχει. Διότι αυτά τα μαθήματα που δίνει στη ζωγραφική, στο αμμόνιο, δεν είναι φανταστικά αυτά που λέω τώρα, στο αμμόνιο, ζωγραφική, τη λίπο, κάτι τέτοια, δεν μάθουν οι μαθητές. Επομένως έχει έσοδα το κάθε νομικό πρόσωπο. Επομένως, εμείς δεν είμαστε ένα αστυνομικό συμβούλιο. Στο καφέ θα μπορούσαμε να δώσουμε μέχρι 80.000. Ότι θα να δώσουμε αυτά τα οποία έχει ανάγκη. Στο ΔΑΟ μπορούμε να δώσουμε μέχρι 162.500. Δεν θα δώσουμε 162.500. Θα δώσουμε όσα έχει ανάγκη. Στο ΔΑΟ, στο ζευγαρικό κέντρο 108.000. Δεν θα δώσουμε 108.000. Δάνεια ή βάση περιπτώσει λογική σπατάλη για να έχουν κοινωνικέ παροχέ ή οικονομία και έχουν κοινωνικέ παροχέ υπηρεσίε. Αυτά τα ποσά, τα οποία λέτε κιόλα ότι είναι για ανελαστικέ και τον απάντη, και βάση περιπτώσει δεν κρύβει τι προθέσει που καταλαβαίνει η διοίκηση, σε υπάρχουν μετακομπέ. Λοιπόν, εμεί δεν μπορούμε να πούμε σε αυτή τη λογική διαδικασία, διότι. Κοιτάξτε να δείτε. Δεν μπορούμε να πούμε στη διαδικασία που λέει ότι θα κάνει η οικονομία Δήμος να μειώσει τα έξοδα του Δήμος και αυτό να μετακυλείται στις τσέπες των εργαζομένων. Καταλαβαίνετε ότι δεν είναι δυνατόν να συμμετέχουμε σε κάποιο σύμβολο. Αν μετακυλείται η οικονομία σα, στις τσέπες των εργαζομένων, πρέπει να σηκώσετε εγώ. Τώρα. Θα μετακυλείται μέσω της μείωσης των υπηρεσιών που θα τις αναζητήσουν αλλού και φυσικά μέσω του ότι για να καλυφθούν ορισμένα έσοδα ή θα αποκτούν, θα περιφοκούν υπηρεσίες ή αντίστοιχα θα χρειαστεί να συστηθούνται τροφεία για παράδειγμα στους τηλεφωνικούς ταφείους κτλ. Και βάσει αυτού υπάρχει πείρα. Ή μέσω των εταιριών υπάρχει πείρα. Έχουμε ήδη συζητήσει σε δημοτικά συμβούλια, έχουμε βάλει ήδη μέλη, έχουμε περιπόψει ήδη προϋπολογισμούς. Δηλαδή, εσείς θα συμφωνούσατε μία γιατρό, να πάρουμε μία γιατρό από το δρόμο και ας πούμε να δώσουμε μία σύμβαση.
οι άνθρωποι, έτσι. Έτσι. Εκεί θα το πάμε. Να σας απαντήσω σε αυτό. Θα θέλαμε εμείς, ας πούμε, όλες οι υπηρεσίες, γιατί το δίλημα του περιορίζεται σε ένα συγκεκριμένο πράγμα. Αν δεσμευόσασταν ότι μόνο αυτό θα περικοπεί, φαντάζομαι και αυτό δεν αντιστοιχεί σε μείωση 300.000 ευρώ περίπου ή 200 κάτι που προβλέπεται με βάση αυτό που προτείνεται. Αλλήμον. Όμως αυτό που επί τη ουσία λέτε και στο οποίο εμείς θα το προτείναμε. Να είναι υπηρεσίες δωρεάν. Να μην πληρώνουμε ούτε ένα ευρώ όσοι στέλνουν τα παιδιά τους στους βρεφορικούς σταθμούς. Είναι δικαίωμά τους. Είναι υποχρέωση της πολιτείας, είναι υποχρέωση της τοπικής διοίκησης. Αν αυτό εννοείται, φυσικά. Δεν νομίζω ότι μία γιατρός. Να το βλέπαμε. Δικαιολογεί όμως περικοπή 280.000 ευρώ. Και αν είναι 280.000 ευρώ για να ανεβεί ο προϋπολογισμός του νομικού ποσότου πάνω από 300.000, ώστε να υπάρχουν άλλες δυνατότητες, τι να λέμε. Εκτός αν δεν ξέρετε αυτές τις λεπτομέρειες, οπότε και εγώ αν είμαι νοσηλεύτης, να είναι καλά. Θα είναι ισοκατελειωμένες οι περιφορές, να ξεκινάς από τα περιτά, να ξεκινάς από αυτά τα οποία δεν είναι αναγκαία, να ξεκινάς από αυτά τα οποία είναι πολυτέλεια και να αφήσεις τελευταίες περιφορές στην νεολαία, στο παιδί, στο βέβαιος κλπ. Ότι θα υπάρξει περιφορή, θα υπάρξει περιφορή. Όταν σου περικόπτει 45% του κλπ. Ήτανε στα γήπεδα και όταν με το 164 γίνανε αρρωρίσκου, ήταν στις καρέκλες και θα ξαναβγούν από τις καρέκλες. Πώς θα το κάνω αυτό. Θα ξαναβγούν από τις καρέκλες. Όταν ο Δήμαρχος λέει ότι αυτό είναι το μέγιστο που μπορούμε να δώσουμε, καταλαβαίνω ότι είναι με βάση τον προηγούμενο προϋπολογισμό. Επίσης όμως είναι κατανοητό ότι μπήκε εκ των προτέρων συγκεκριμένη πρόθεση της διοίκησης, η οποία λέει αναγκαία λειτουργικά έξοδα, μόνο αναγκαστικές δαπάνες και ως πιθανή, ας πούμε, εκδήλωση που εκδίδεται, η 25η Μαρτίου. Λέω ένα παράδειγμα είναι τώρα, να μην το αλλά εν πάση περιπτώσει, επειδή ένα παράδειγμα είναι και γιατρός. Όπως ένα παράδειγμα είναι και πολύ πιο πραγματικό μαζί. Επειδή λοιπόν εδώ είμαστε, δεν είναι μόνο να διαδικαστούμε ένα νόμο, έτσι και εδώ στο νόμο το συγκεκριμένο το λέει, μια απλή διαίρεση που δηλαδή αποφασίζουμε, όμως υπάρχουν και πολιτικές προθέσεις οι οποίες διατυπώθηκαν, γι' αυτό και εμείς επιμένουμε ότι θα καταψηφίσουμε. Αλλιώς, ας λέγαμε, αυτός ήταν ο προϋπολογισμός, αυτό λέει ο νόμος, κάνουμε τη διαίρεση είναι τόσο. Αν έπρεπε να αποφασίσουμε διαιρέσεις, δεν είμαστε πολιτικό όργανο, με συγχωρείτε. Όμως εδώ ψηφίζουμε ή καταψηφίζουμε πολιτικές προθέσεις και από αυτή τη σκοπιά εμείς θα επιμείνουμε.